και θα τα καταφέρουμε και θα το ξεπεράσουμε και αυτό το πρόβλημα. Αποτέλεσμα της κλιματικής κατάρρευσης που συνέβη στη Θεσσαλία και το αντίστοιχο πάνω στη Θράκη και στη Ρόδο. Τι θα γίνει όταν σήμερα αν είχαμε πολιτική αστάθεια? Τι θα γινόταν σήμερα στη χώρα αν δεν υπήρχε μια σταθερή κυβέρνηση να δουλεύει και να αγωνίζεται? Ας το σκεφτούμε όλοι. Αυτόν τον Πρωθυπουργό που τον αναγνωρίζουν όλοι, που τον σέβονται όλοι, που έχει αναβαθμίσει τον κύριος της πατρίδας μας. Έχει αυτόν τον Πρωθυπουργό και μια δημοκρατία με αυτά τα άξια, πολύ άξια στελέχη και κάνουν μια επιλογή συντεταγμένη. Γιατί τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί και λειτουργούν με κανόνες. Και τους κανόνες αυτούς πρέπει να τους σεβόμαστε. Μπορεί να διαφωνούμε. Μπορεί να έχουμε μια διαφορετική άποψη. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Να λειτουργήσουμε δικαστικά. Να παρασύρουμε τον κόσμο σε επιλογές και σε συγκρούσεις. Και να ερχόμαστε σήμερα σε δύσκολη θέση. Με ανθρώπους που δώσαμε κοινούς αγώνες. Ναι. Εάν έχει ουσία, εάν έχεις από την αρχή καταθέσει τις ενστάσεις σου, εάν έχεις κάνει από την αρχή τις ξεκάθαρες επιλογές σου, να το σεβαστώ. Αλλά αν αυτές εκπορεύονται από συγκυρίες και από άλλους λόγους των τέτοιων. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά προσέξτε λίγο. Θα αδικούσαμε την αλήθεια αν σήμερα λέγαμε ότι στηρίζουμε τον Γιώργο τον Κασαπίδη γιατί αυτό αποφάσισε το κόμμα. Που θα ήταν κάποιος επαρκής λόγος, αλλά θα τον αδικούσαμε. Θα αδικούσαμε αυτή την προσπάθεια αυτών των αγώνα που έδωσε σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχετε μπροστά σας έναν πρώην υπουργό, θέος υπουργό στην προηγούμενη κυβέρνηση και έναν βουλευτή με πολύ έντονη δράση και πολύ παραγωγή έργου στην προηγούμενη θητεία. Αλλά ξέρετε, όταν τους λέγαμε για πολιτιστοποίηση και μετάβαση με τον Γιώργο τον Κασαπίδη και τις συνέπειες, κυρίως τις συνέπειες που είχε για αυτόν τον τόπο, ίσως να μην το νιώθαν όπως το νιώθαμε εμείς αυτόν τον αγώνα εδώ στο Γιώργο. Να σχεδιάσει μαζί με τους συνεργάτες του να φτιάξει, να εκπονήσει ένα σχέδιο, να φέρει εδώ πέρα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου αυτή η επόμενη θητεία να αποδειχθεί παραγωγική και να επιφέρει σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση αυτό που λέμε τον παραγωγικό μετασχηματισμό.